Από το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο θα διαβάσουμε, σελίδα 863, και θα αρχίσουμε από το 13 εδάφιο στο τέλος. Και ότε δε ήλθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, ρώτα τους μαθητές αυτού λέγον, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Ιδέ είπον άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστή, άλλοι δε Ηλία και άλλοι η Ιερεμία ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σου αποκάλυψε τούτο, αλλά ο Πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άνδου δεν θέλω σου ισχύσει κατά αυτής, και θέλω σου δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ότι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ότι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλε εις τους μαθητές αυτού να μην υπόσει προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητές αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις το Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν άρχισε να επιτιμά αυτό λέγον, «Γίνου ήλαιος σε αυτόν Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εις εσέ». Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά το των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητές αυτού, «Αν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί, διότι ώστις θέλει να σώσει την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού θέλει ζημιωθεί, είτε να θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής του, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει σέκαστον κατά την πράξην αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, ή τινές δεν θέλουν συγγευτεί θάνατον έως η δόση των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι που μας δίνει δύναμη. Ο Λόγος του Θεού είναι που μας δίνει παρηγοριά. Ο Λόγος του Θεού είναι που θα μας δώσει κατεύθυνση μέσα στη ζωή μας, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε μέσα στη δική μας ζωή. Γιατί όταν περπατάμε σε αυτή την οδό πρέπει να είμαστε ευθυγραμμισμένοι η ζωή μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας, η σκέψη μας με το Λόγο του Θεού. Πρέπει μέσα στη ζωή μας να υπερτερεί ο Λόγος του Θεού. Όχι οι φωνές που θα έρθουν και τα ακούσματα των ανθρώπων, αλλά μέσα στην ψυχή σου θα υπερισχύει ο Λόγος του Θεού. Μου το λέει ο Κύριος, αμήν, αυτό θα κάνω. Δεν θα κάνω ό,τι μου λένε οι άνθρωποι. Δεν φοβάμαι να κάνω το θέλημα του Θεού. Φοβάμαι να έρθω σε παράβαση στο θέλημα του Θεού. Γιατί κάθε παρακοή και παράβαση έλαβε δικαία μισθαποδοσία μου, παραγγέλνει ο Θεός. Και σήμερα ο Θεός θέλει να στερεωθούμε περισσότερο η καρδιά μας στο Λόγο Του. Να επιζητήσουμε, να επιποθήσουμε το Λόγο του Θεού πιο πολύ μέσα στη ζωή μας για να τον εκτελέσουμε. Γιατί οι άνθρωποι και οι φωνές και τα ακούσματα θα έρθουνε. Και όσο πλησιάζει η μέρα του Κυρίου θα έρχονται οι προσκλήσεις και οι άνθρωποι που θα σου λένε να ξεκλίνεις από την οδό του Κυρίου. Αλλά εσύ μείνε στερεωμένος στο Λόγο του Θεού. Μείνε στερεωμένος πάνω στο βράχο τον αιώνιο. Μείνε αγκαλιασμένος με τον Χριστό. Μείνε στην αγκαλιά του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί εκεί είναι η σιγουριά.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τις τελευταίες μέρες, έτσι κάποιος άνθρωπος, το λέγα και στην νεολαία, μου έφερε πολύ μεγάλη θλίψη στη ζωή μου. Αλλά λέει ο Θεός, είναι δίκαιος, είναι δίκαιο, λέει, απέναντι στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε όσους θα θλίβουν. Έπαθε κάποια πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Εγώ προσευχόμουν να μην πάθει, να πάνε όλα καλά στη ζωή του. Αλλά όποιος πειράζει εσάς, λέει, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Κυρίου. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Είσαι στην απόλυτη ασφάλεια του Κυρίου. Ο υπερασπιστής σου είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που σε υπερασπίζεται και αυτός που δίνει τις μάχες τις δικές σου είναι ο Ιησούς Χριστός. Εσύ μείνε πίσω από Αυτόν. Μείνε να περπατάς ακριβώς πίσω από τα ίχνη των ποδών του Κυρίου. Μην ξεκλίνεις το δρόμο. Μην επιθυμήσει η καρδιά σου τη γη τη μακράν. Μην επιθυμήσεις αυτά που άφησες πίσω σου. Όλα αυτά περάσανε. Νέα οδό άνοιξε ο Θεός μπροστά σου. Και σήμερα έρχεται με μια ερώτηση ο Κύριος να μας ρωτήσει. Λέει, τι πήγε, ρώτησε τους μαθητές, λέει, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Και η ερώτηση είναι για μένα σήμερα, είναι και για σένα. Τι είναι ο Χριστός για σένα σήμερα, Γιώργο? Τι είναι, αδελφέ μου και αδελφή μου, ο Ιησούς Χριστός για σένα? Είσαι ο αγαπητός μου. Είσαι ο Κύριός μου. Είσαι ο Θεός μου. Είσαι ο λυτρωτής μου. Είσαι ο σωτήρας μου. Αμήν. Είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Είναι αυτός που μας αγάπησε με αγάπηση αιώνια. Δεν ελυπήθηκε ο Πατέρας να δει τον Υιόν του τον μονογενή επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είναι τον έδωσε και τον παρέδωσε σε θάνατο και θάνατο σταυρικό για να χαρείς και να γευτείς εσύ τη ζωή την αιώνια. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός σου? Πιστεύεις ότι Αυτός είναι που σε λύτρωσε και σου χάρισε ζωή αιώνια? Πιστεύεις ότι ανάμεσά μας είναι ο δυνατός, αυτός που εξέρχεται από τα ελεφάντινα παλάτια και πίσω του έρχεται η ευωδία από την Αλόη, από τη Σμύρνα και όλα αυτά τα αρώματα, και εξέρχεται η ευωδία του Χριστού καθώς περνάει ανάμεσά μας? Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος και θέλει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας τη βεβαιότητα σε ποιον πιστέψαμε. Γιατί ο αδελφός μας ο Παύλο λέει, γνωρίζω, ξέρω σε ποιον επίστευσα. Και εσύ σήμερα ξέρεις σε ποιον επίστευσες. Και αν ξέρεις σε ποιον επίστευσες, μένεις πειθαρχημένος και πιστός σε Αυτόν, σε αυτό που σε πίστωσε ο Άγιος και αληθινός Θεός. Μένεις στερεωμένος και αμετακίνητος στο δρόμο τον οποίο χάραξε ο Θεός μπροστά σου. Γιατί ο δρόμος και η οδός που χαράχτηκε μπροστά στα βήματά σου λέγεται οδός Αγία και οδός ζωή αιωνίου. Εκεί μας κάλεσε ο Κύριος να απολαύσουμε την αγάπη Του μέσα στο δρόμο μας και μέσα στη ζωή μας, και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Να ζει και να βασιλεύει η αιώνια ζωή μέσα μας. Γιατί η βασιλεία των ουρανών θέλει να είναι μέσα σου ο Χριστός. Να μην λιγοστέψει η πίστη από την καρδιά σου. Να μην λιγοστέψει η χαρά και η ελπίδα καθώς θα βλέπεις τα βουνά να υψώνονται. Ήθελε να κατέβαινες και να διαλύονταν τα όρη. Και αυτό θέλει ο Κύριος, καθώς εσύ θα πιστεύεις ότι αυτός που σε κάλεσε είναι ο Ιησούς Χριστός, τα βουνά σου θα διαλύονται. Το πιστεύεις αυτό? Τα όρη σου θα γίνονται παιδιάδα. Το πιστεύεις αυτό? Ο Κύριος θα υψωθεί, θα υψώσει τη δεξιά σου και θα πει λόγο για σένα αυτό το βραδινό, και θα λύσει τους δεσμούς του θανάτου από τη ζωή σου, θα λύσει τους δεσμούς της αμαρτίας που σε έχουν δέσει, θα λύσει κάθε δέσιμο που υπάρχει μέσα στη ζωή σου όταν αποδεχτείς μέσα στην καρδιά σου ότι αυτός είναι ο Κύριος. Αλληλούια, εσύ είσαι ο Κύριος, λέει. Ποιος είμαι εγώ? Δεν είπαν, άλλος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλος ο Ηλίας, άλλος ο Ιερεμίας ή ένα των προφητών. Και σήμερα τα ίδια ακούσματα λένε οι άνθρωποι. Ποιος είναι ο Χριστός και πού το γνωρίσαμε τον Χριστό? Εμείς ξέρουμε, αδελφοί, ποιον πιστέψαμε. Ξέρουμε ποιον γνωρίσαμε. Ξέρουμε ποιος ήρθε όταν ήμασταν
στη δυστυχία μας, απελπισμένοι, όταν ήμασταν μέσα στην ταλαιπωρία και δεν υπήρχε ελπίδα μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας και μέσα στο δρόμο μας και μέσα στο περιβάλλον μας, αλλά άστραψε ένα φως που υπερεύαινε τη λαμπρότητα του ήλιου, άστραψε το φως του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αμήν. Γνωρίζουμε και αυτή τη βεβαιότητα θέλει απόψε να βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Να μην λιγοπιστήσουμε, να μην χάσουμε τη χαρά μας και την ελπίδα μας και να μην πάψουμε να στερεωνόμεθα στο υπερπάν όνομα που χαρίστηκε σε μας. Με αυτό θα νικήσουμε, με το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Με το όνομα του Ιησού Χριστού θα κατορθώσουμε μεγαλεία, θα κάνει μεγαλεία ο δυνατός για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι, και επιμένει ο Θεός σήμερα για σένα προσωπικά που δεν έχεις καταλάβει, που δεν έχεις νοήσει ποιος είναι αυτός που σε προσκάλεσε, ποιος είναι αυτός που σου έδωσε μία πρόσκληση στα χέρια σου, που σε κάλεσε στο γάμο του αρνίου του εσφαγμένου. Δεν έχεις πιστεί αυτό το βραδινό ότι ο Κύριος είναι αυτός που σε καλεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχει τρόπους ο Θεός να μας πείσει όλους αυτό το βραδινό. Εγώ μπορώ να είμαι πεπισμένος και εσύ να είσαι πεπισμένη και πεπισμένος για την αγάπη του Χριστού. Αλλά ανάμεσά μας μπορεί να είναι κάποιος που δεν έχει γευτεί αυτή την αγάπη. Και ο Κύριος θέλει όλοι να είμαστε πεπισμένοι γιατί μας αγαπάει. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός νοιάζεται για σένα? Πιστεύεις ότι Εκείνος μεριμνά και φροντίζει τα πάντα για σένα? Πιστεύεις ότι ο Κύριος θα αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου και θα πει λόγο και θα γίνουν νέα? Πιστεύεις ότι Αυτός θα ανοίξει θύρα μεγάλη και ενεργητική για σένα? Πιστεύεις ότι Αυτός θα προπορευτεί στο δρόμο σου και θα αλλάξει τα πάντα για σένα μέσα στη ζωή σου? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πες με όλη σου την ψυχή και την καρδιά σου: «Σύ είσαι ο Κύριος και ο Θεός μου». Ξέρω, Κύριε, είμαι πεπισμένος, Κύριε, είμαι βεβαιωμένος για την αγάπη σου. Με βεβαιώσες πολλές φορές, πολλάκις και πολυτρόπως, ήρθες με πολλούς τρόπους και έδειξες σε μένα την αγάπη σου, Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος, αδελφοί, δεν αλλοιώθηκε με το πέρασμα των χρόνων και των εποχών. Οι άνθρωποι αλλοιώνονται και ξεχνάνε από πού ο Θεός τους έβγαλε και από το λάκκο της ταλαιπωρίας τους οποίους τους ανεβίβασε στο βράχο και τους στερέωσε τα βήματα. Και λέει, και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς, και λέει ο Σίμων ο Πέτρος, «Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Έχει τη βεβαιότητα. Και ποιος του αποκάλυψε αυτή τη βεβαιότητα και ποιος μας δίνει σε μας τη βεβαιότητα? Γιατί του λέει «σάρκα και αίμα» δεν σου το αποκάλυψε αυτό Πέτρο, αλλά ο πατήρ μου ο ουράνιος. Και την αποκάλυψη αυτή μας τη δίνει ο πατέρας μας ο ουράνιος, ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, ότι ο Χριστός μας αγαπάει, ότι ο Χριστός είναι δίπλα σου και κρατάει το χέρι σου αυτό το βραδινό για να πάρεις δύναμη, για να διώξει το φόβο από την καρδιά σου, για να σε γεμίσει με χαρά και το στόμα σου να γεμίσει από γέλιο και ευτυχία, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σου δώσει την ευτυχία μέσα στη ζωή σου. Είναι ο μόνος που νοιάζεται πραγματικά για σένα. Είναι ο μόνος που μπορεί να πέσεις στην αγκαλιά του και να νιώσεις ζεστασιά και θαλπορή. Είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Σε αγαπάει ο Χριστός. Στερεώσου στην αγάπη αυτή. Μείνε πιστός σε αυτό που σου πίστωσε ο Πατέρας. Γιατί λέει τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί αυτός που πιστεύει, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και σήμερα θα πάρουμε, όπως η Χαναναία, πίστη μέσα στην καρδιά μας. Και πήγε με πίστη ότι το πρόβλημά της μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το αναλάβει. Το κορίτσι της, το οποίο κακώς δαιμονιζότανε, μόνο ο Χριστός μπορεί να το ελευθερώσει. Και όταν την είπε ο Κύριος, εγώ δεν ήρθα, λέει, εγώ ήρθα μόνο για τα πολλολότα πρόβατα του Ισραήλ,
αυτή δεν σηκώθηκε να φύγει, αλλά έμεινε στα πόδια του Χριστού και παρακαλούσε. Έτσι και εσύ σήμερα, και εγώ και όλοι μας, να μείνουμε στα πόδια του Χριστού και να τον παρακαλέσουμε να βρούμε άλλη μια φορά χάρη και έλεος. Θέλουμε κι εμείς από το τραπέζι τα ψυχουλάκια που θα πέσουν να τα φάμε και να χορτάσουμε. Θέλουμε απόψε να φύγουμε, ανοίγουμε την πόρτα και να φύγουμε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού. Θέλουμε να φύγουμε για άλλη μια φορά βεβαιωμένοι ότι μέσα στη ζωή μας αυτό που είπε στον Πέτρο, ότι πύλες άδου δεν θα ισχύσουν, ότι στη δική μου ζωή πύλες άδου δεν θα ισχύσουν, ότι ο Θεός θα ενεργήσει πάλι, ότι ο Θεός μακροθυμεί και με υπομένει και με περιμένει, και εγώ με αυτή την υπομονή θα περιμένω την ώρα του Κυρίου να έρθει μέσα στη ζωή μου να ενεργήσει. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα που μας δέχεται όλους ο Ιησούς Χριστός. Όλους μας δέχεται ο Πατήρης μας ο Ουράνιος. Θέλει να σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο και χαρούμενο. Θέλει να βάλει πάλι το γέλιο στο στόμα σου που χάθηκε και δεν θέλει να είσαι σκυθροπή και μαραζωμένη και λυπημένη. Θέλει να σου δώσει χαρά απόψε. Θέλει να σε βεβαιώσει, γιατί είναι ο ίδιος. Δεν έπαψε να σε αγαπάει. Το ίδιος σε αγαπάει όπως εκείνη την πρώτη μέρα που σε πήρε από το χέρι και σε οδήγησε στην οδό και σε έφερε στο δρόμο το δικό του, το δρόμο της παρηγοριάς και της ελπίδας. Ευχαριστούμε το Θεό. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς Αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο, αλλά ο Πατέρας μου εν τους ουρανείς». Και την αποκάλυψη και τη βεβαιότητα μέσα στη ζωή μας, μας τη φανερώνει και μας τη δίνει ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Τη βεβαιότητα ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο στη ζωή μας θα το ολοκληρώσει μέχρι το τέλος. Αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο μέσα στη δική σου ζωή θα το ολοκληρώσει. Μη σε πιάνει η απελπισία, μη σε πιάνει ο μαρασμός, μην αφήνεις ρίζες αφιβολίας και απιστίας να ανεβαίνουν μέσα στην καρδιά σου. Πες, Κύριε, άπλωσε το ματωμένο σου χέρι αυτό το βραδινό και ξερίζωσε μέσα την καρδιά μου κάθε αφιβολία, κάθε ολιγοπιστία, και λα και βάλε πίστη μέσα στην καρδιά μου. Δώσε μου αυτό το βραδινό πίστη, Πατέρα. Θέλω ο λόγος σου να ενωθεί με την πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος πολλά περισσότερα θα κάνει από όσα εννοούμε και καταλαβαίνουμε. Εχθές ήμουνα πολύ χάλια, πάρα πολύ χάλια. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Με πολύ ζόρι και με πολύ δυσκολία είχα ένα φοβερό πόνο στη μέση και σερνόμουνα. Για να σηκωθώ, σηκωνόμουν γονατιστός από το κρεβάτι. Με πήγε η Αφροδίτη στο κάτω, μου κάνανε μια ένεση. Ήμουνα πάρα πολύ χάλια και λέω, μόνο εσύ, Κύριε, μπορεί να με σηκώσει. Σήμερα δεν θα ήμουν εδώ. Και τώρα περπατάω και λίγο κουτσένω, αλλά ο Κύριος με σήκωσε. Και ο Κύριος θα μας ανορθώσει, αδελφοί. Και ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Ο Κύριος θα διορθώσει τα πάντα στη ζωή μας. Ο Κύριος θα δώσει μέσα στη δική σου ζωή, θα φέρει το αποτέλεσμα, αυτό που επιποθεί η καρδιά σου και η ψυχή σου. Μόνο ο Κύριος. Στρέψε τα μάτια σου σε Αυτόν. Στρέψε τη φωνή σου σε Αυτόν. Στρέψε, φώναξε σε Αυτόν και επικαλήσου το όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι το υπερπάνω όνομα, για να έρθει μέσα στη δική σου ζωή. Ξέχασες όταν φώναξες «Χριστέ μου», πως ήρθε ο Κύριος και ενήργησε μέσα στη δική σου ζωή. Σήμερα γιατί δεν φωνάζεις σε μένα, λέει ο Θεός. Γιατί δεν γκράζεις σε μένα, ή δεν έχεις Πατέρα στον ουρανό για να με επικαλεστείς, Κύριε, και να εγώ να έρθω να ενεργήσω μες στη ζωή σου. Περιμένω τη δική σου φωνή, περιμένω την κραυγή μέσα από την καρδιά σου να μου φωνάξεις. Και δεν θέλω να με φωνάζεις, Κύριε, Κύριε, και να μην κάνεις όσα εγώ σου παραγγέλνω. Θέλω να είσαι υπάκουος, να εκτελείς πάντα τα διατάγματά μου μέσα στη δική σου ζωή, να εκτελείς το λόγο μου, το βασιλικό, μέσα στη δική σου ζωή. Και όταν θα φωνάζεις, Κύριε, εγώ πάντοτε θα σε ακούω. Και όταν θα φωνάζεις, Πατέρα, εγώ θα στρέφω το πατρικό μου χέρι για να σε χαϊδέψω και να σε στηρίξω.
Πιστεύεις ότι ο πατέρας σου, ο ουράνιος, ενδιαφέρεται για σένα? Και καθώς θα φωνάξεις εσύ πατέρα, ο πατέρας θα στρέψει το χέρι του το στοργικό για να σε χαϊδέψει και να σου δώσει δύναμη αυτό το βραδινό. Γιατί να αφήνεις την ολιγοπιστία να μεγαλώνει σαν δέντρο μέσα στη ζωή σου? Γιατί να αφήνεις δεσμά αμαρτίας να σε κρατάνε μακριά από τον πατέρα στον ουράνιο? Επικαλέσου τον Κύριο σήμερα που είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος. Επικαλέσου το όνομα του Χριστού σήμερα που σου δίνει ο Κύριος την εξουσία και τη δύναμη για να πας κοντά Του. Επικαλέσου τον Κύριο και ο Κύριος θα σε ακούσει και θα σε θεραπεύσει. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύεις? Πιστεύουμε, αδελφοί. Πιστεύουμε ότι σήμερα περπατά ανάμεσά μας ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύουμε ότι αν επικαλεστούμε το όνομά Του, το στόμα μας θα γεμίσει από τη γλυκύτητά Του. Πες Χριστέ μου, μη διστάζεις. Πες Χριστέ μου, είσαι ο αγαπημένος μου. Είσαι ο λυτρωτής μου, είσαι ο σωτήρας μου. Βγάλε λόγια αγάπης από την καρδιά σου για το πρόσωπο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εσύ είσαι, λέει ο Χριστός. Και λέει, μακάριος είσαι Σίμων Ιέ του αιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σου αποκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Και εγώ δε σου λέγω ότι είσαι ο Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και επί λεάδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σου δώσει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού μας δίνει τη βεβαιότητα, μας δίνει και εξουσία ο Θεός. Από τη δική Του εξουσία. Μας δίνει την εξουσία να δέσουμε και να λύσουμε. Μας δίνει την εξουσία να είμαστε παιδιά Του. Να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Μας έχει δώσει εξουσία ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Και αφού είμαστε παιδιά δικά Του, έχουμε την πατρική εξουσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε την εξουσία που δίνουμε και τα δικά μου παιδιά έχουν στο δικό μου σπίτι. Μπαίνουνε, ανοίγουνε, κλείνουνε, βγαίνουνε, γιατί είναι το σπίτι τους. Και εδώ είναι το σπίτι του Πατέρα μας. Εδώ που κατοικούμε πνευματικά είναι το σπίτι που μας πρόσθεσε ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Κύριος, τότε όταν τους φανέρωσε και τότε άρχισε να τους αποκαλύπτει τα μέλλοντα, ότι έπρεπε να πάθει, ότι έπρεπε να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ότι έπρεπε να παραδοθεί στους ανόμους, ότι έπρεπε να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και από τους αρχιερείς, και άρχισε να τους αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Και εμείς, ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει τα μέλλοντα, ότι θα έρθει να μας παραλάβει στο μεσουράνημα, ότι θα ζήσουμε και θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στην πόλη των αιωνίων εορτών. Γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας, ο Ουράνιος, θα πει λόγο και θα σηκωθεί ο Υιός και θα έρθει να μας παραλάβει για να είμαστε πάντοτε μαζί Του. Ξέρουμε, είμαστε βεβαιωμένοι ότι δεν είναι βραδύτητα, ότι ο Κύριος καθυστερεί να έρθει, αλλά μακροθυμεί για όλους εμάς να διορθωθούμε, να αλλάξουμε, να μεταμορφωθούμε, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, να αλλάξουμε τις συνήθειες μας. Γιατί πολλές φορές στο δρόμο μας και στην πορεία μας για τον ουρανό αποκτούμε πάλι συνήθειες από τον κόσμο. Συνήθειες που τις αφήσαμε, ξανατις πιάνουμε στα χέρια μας. Και πιάνουμε πάλι και θεωρούμε ότι πράττουμε το ορθόν ενώπιον του Κυρίου. Και φωνάζουμε σε Αυτόν, Κύριε, Κύριε, και δεν μας ακούει. Και σήμερα ο Θεός θέλει να πετάξεις από τα χέρια σου κάθε τι το μιένον, κάθε τι το βρώμικο, κάθε τι που κόβει το δρόμο σου προς τον ουρανό, κάθε τι που είναι δέσιμο και είναι αμαρτία και σου κλείνει τη βασιλεία των ουρανών. Ελεύθεροι να πετάξουμε προς τον ουρανό, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος είναι έτοιμος να μας δώσει πτέρυγες για να πετάξουμε στο θρόνο Του αυτό το βραδινό. Είναι έτοιμος να μας αποκαλύψει τα μέλλοντα, τα αιώνια, να μας δώσει χαρά δείχνοντάς μας την πόλη των αιωνίων εορτών.
Είναι έτοιμος ο Χριστός απόψε, καθώς θα κοιμάσαι, να σε επισκεφτεί, καθώς εσύ πριν κοιμηθείς θα έχεις παραδώσει τα πάντα σε Αυτόν και με καρδιά καθαρή θα κοιμηθείς και ο Κύριος θα σου δείξει τη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλεις να σε επισκεφτεί απόψε ο Χριστός? Θέλεις να σου πει λόγο ο Κύριος απόψε? Θες να έρθεις στο κρεβάτι σου και να σε συντροφεύσει και όλη σου τη νύχτα να την περάσεις μαζί με τον Χριστό? Πες μέσα στην καρδιά σου, θέλω Κύριε, θέλω Κύριε, θέλω σήμερα να σε δω ένδοξο πάλι μέσα στη ζωή μου. Θέλω Κύριε να στράψει το φως σου μέσα στο σκοτεινό μου δωμάτιο Κύριε. Θέλω να ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης Πατέρα. Θέλω Κύριε να έρθεις πάλι και να με πάρεις από το χέρι και να περπατήσουμε μαζί στον ουρανό και να μου δείξεις τη δόξα σου Κύριε. Όπως και τότε με πήρες, έτσι και αυτό το βραδινό Πατέρα, θέλω να έρθεις να με πάρεις για να φανερώσεις πάλι τη δόξα σου. Θέλω Χριστέ μου να απολαμβάνω πάντοτε την αγάπη σου. Θέλω Κύριε να είμαι ενωμένος μαζί σου. Θέλω Κύριε να είμαι ένα με σένα, γιατί καθώς εσύ θα έρχεσαι στη ζωή μου, εγώ θα παίρνω ελπίδα, χαρά και παρηγοριά. Θα με ενισχύεις και θα βάζεις μέσα στην δική μου καρδιά να σε καρτερώ και να σε περιμένω, γιατί καθώς θα σε περιμένω Κύριε, εσύ θα ανανεώνεις τη δύναμη μου μέσα στη ζωή μου. Θα περπατάω και θα είμαι βοδούμενος στην οδό μου, δεν θα είμαι λατούμενος, αλλά εσύ θα αυξάνεις μέσα στη ζωή μου. Θέλεις να αυξηθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στη δική σου ζωή? Θέλεις να αυξηθεί το αρνείο, το εσφαγμένο μέσα στη δική σου ζωή? Παράδωσε τα πάντα σε Αυτόν αυτό το βράδυ. Πες Κύριε, παραδίδομαι ανεφόρος σε σένα, σου δίνω όλη την καρδιά μου, σου δίνω όλη την ψυχή μου Κύριε. Και ότι είδες ότι δεν έπραξα καλά, συγχώρεσέ με και βοήθησέ με τα καλά να τα πράξω καλύτερα, να κάνω τα αρεστά στους οφθαλμούς σου Κύριε, να κάνω αυτά που σου αρέσουν να πράττω μέσα στη δική μου ζωή Κύριε. Βοήθησέ με. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει άνθρωπος. Μην ελπίζεις στη βοήθεια ανθρώπου. Είναι επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου, που κάνει το βραχίωνα του ανθρώπου στήριγμά του. Σήμερα όλοι να στηριχτούμε στο βραχίωνα του Ιησού Χριστού. Είναι εξαπλωμένος ο βραχίωνας του παντοδύναμου Θεού έμπροστέ σου. Πες να σου δώσει αυτό το βραδινό όραση για να τον δεις και στηρίξου σε αυτόν το βραχίωνα και δεν θα ολιστήσεις ποτέ στο δρόμο σου, δεν θα γλιστρήσεις στο περπάτημά σου, δεν θα σκοντάψεις ποτέ, γιατί ο Κύριος θα διατάζει περί σου και θα φροντίζει τα πάντα για σένα. Θέλει να αλλάξουμε αδελφοί, να γίνουμε πιο άγιοι, πιο καθαροί, πιο δίκαιοι, πιο έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εξέφνης, εν μια στιγμή θα ακουστεί η σάλπιγγα στον ουρανό και οι έτοιμοι θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς οι υπόλοιποι που δεν θα είμαστε έτοιμοι θα κοιτάμε τα αδέλφια μας να φεύγουν στον ουρανό και θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ και δεν θα υπάρχει επιστροφή εκείνη την ώρα. Αλλά σήμερα που είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα που μας αποκαλύπτει ο Πατέρας μας, ο ουράνιος, τα αιώνια, τα μέλλοντα, μας αποκαλύπτει το δρόμο να περπατήσουμε, να διορθώσουμε το δρόμο μας, εμείς πρέπει να το διορθώσουμε. Και το πρέπει το λέω για μένα, και αν είναι και για σένα, πες το μέσα από την ψυχή σου και στην καρδιά. Κύριε, πρέπει να διορθωθώ, πρέπει να αλλάξω, πρέπει να γίνω πιο άγιος και πιο καθαρός. Πρέπει να αφήσω πίσω μου όλα αυτά που μου κλείνουν τη Βασιλεία των Ουρανών και το δρόμο για τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Πέτρος, και αυτός ο Πέτρος μπορεί να είσαι εσύ, από τη μια μέρα να βγάζεις και εγώ, να βγάζουμε λόγια πίστεως, ότι εσύ είσαι ο Χριστός, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εσένα Κύριε θα λατρεύω, εσένα θα δοξάζω, εσένα θα εκολουθώ, εσένα θα υπηρετώ, και την άλλη στιγμή να γίνεσαι εμπόδιο και να γίνομαι εμπόδιο στο έργο του Θεού μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή σου και μέσα στην Εκκλησία που ο Θεός μας έχει βάλει. Κύριε, γίνε ήλαιος, λέγον, δεν θέλει γίνει τούτο εις εσέ,
δεν θα πεθάνεις Κύριε, δεν θα ανέβεις στο Σταυρό. Γίνε και άρχισε να επιτιμά ο Πέτρος τον Κύριο και λέει, άρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον, γίνε ο Ηλαιός Κύριε σε αυτόν, δεν θέλει γίνει τούτο εις εσέ. Μα αφού πρέπει πάντα τα αυτά να γίνουνε, γιατί να λες εσύ ότι δεν πρέπει να γίνουνε, αφού πρέπει να γίνουνε. Πέτρο, πρέπει να γίνουνε. Αντί μια στιγμή που παίρνεις το δρόμο της πίστεως, έρχονται οι αποκαλύψεις και οι φανερώσεις και σου δείχνει ο Θεός και σου λέει ο Θεός επαγγελίες. Και από την άλλη μεριά, όταν παίρνεις το δρόμο της απιστίας, τότε γίνεσαι σκάνδαλο. Και αυτό είναι για σένα και για μένα. Γίνεσαι σκάνδαλο, Κύριε, γίνε ήλαιος σε αυτόν. Και εκείνος στραφής είπε προς τον Πέτρο, ύπαγε πίσω μου Σατανά, γιατί δεν φρονίστα του Θεού αλλά το των ανθρώπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το μήνυμα που θέλει αυτό το βράδυ να μας δώσει ο Θεός. Να μην φρονούμε τα των ανθρώπων αλλά να φρονούμε πάντοτε τα του Θεού. Πάντοτε μέσα στη ζωή μου να υπερισχύει το θέλημα του Θεού. Πάντοτε μέσα στη ζωή μου, καθώς αρχίσαμε αυτό το βραδινό να μιλάμε, να υπερισχύει ο Λόγος του Θεού. Πάντοτε μέσα στην καρδιά μου να υπερισχύει η Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει εκείνος, λέει στραφής, είπε προς τον Πέτρο, ύπαγε πίσω μου Σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και σήμερα να εξετάσουμε την καρδιά μας, να εξετάσουμε την ψυχή μας, τη ζωή μας. Τι φρονούμε? Φρονούμε το φρόνημα του Θεού? Μένουμε στερεωμένοι στην υγιένουσα διδασκαλία, ή αρχίζουμε και αλλοιώνουμε το Λόγο του Θεού και την υγιένουσα διδασκαλία και να λέμε δεν πειράζει? Αυτό το δεν πειράζει, όσες φορές το έχω ακούσει και όσες φορές το έχω πει, έχει έρθει καταστροφή στη ζωή μου. Μη λες δεν πειράζει, τα πάντα μοιράζουν. Θα μείνεις στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, θα μείνεις και στο γράμμα και στον τόνο και στην κεραία και δεν θα αφαιρέσουμε τίποτα από το Λόγο του Θεού. Τα πάντα θα τα προσέξουμε για να ορθοποδήσουμε και να ορθοτομήσουμε στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Και τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητές αυτού, αν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθήσει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβω και να το εννοήσω. Δεν μπορώ να ακολουθώ τον Χριστό χωρίς να σηκώσω το σταυρό μου, χωρίς να παίρνω το σταυρό στην πλάτη μου και να... Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό. Δεν μπορώ να περπατήσω το δρόμο που ανεβαίνει στο Γολγοθά χωρίς να σηκώσω το σταυρό. Ναι, μπορεί να έρθει στιγμές όπως και ο Κύριός μας να μην μπορέσω να λυγίσω, αλλά εκεί την ώρα θα έρθει ο Κύριος να με βοηθήσει. Αλλά πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό μας. Και ο καθένας έχει το δικό του σταυρό. Εγώ δεν μπορώ να σηκώσω το δικό σου σταυρό. Δεν μπορώ να σηκώσω το δικό σου φορτίο. Δεν μπορώ να σηκώσω το δικό σου βάρος. Αλλά ο καθένας έχει δώσει ο Θεός τόσο βάρος που μπορείς να σηκώσεις. Μη λες δεν μπορώ να το σηκώσω. Τόσο βάρος που σου έχει δώσει ο Θεός είναι αυτό που μπορείς να σηκώσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τον Κύριο, και ο Κύριος δεν του άρεσε. Και σε κανέναν δεν του αρέσει να ανεβαίνει επάνω στο Γολγοθά. Αλλά πρέπει να ανεβούμε. Πρέπει, γιατί αν δεν υπάρχει σταύρωση, δεν θα υπάρχει ανάσταση. Αν δεν υπάρχει θυσία, δεν θα υπάρχει μετά η ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πάρε στερεά απόφαση μέσα στην καρδιά σου σήμερα, ότι δεν θα αφήσεις ποτέ το σταυρό που σου χάρισε ο Χριστός. Δεν μας δίνει, δεν είναι πρόξενος χαράς, είναι λύπης. Αλλά μετά λέει στους γυμναστέντες, γεννάει καρπούς ειρηνικούς. Μετά θα έρθει η ώρα της ευλογίας και της χαράς, όταν εσύ θα παραμένεις και θα σηκώνεις το σταυρό σου. Διότι όστις θέλει να έρθει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή. Και όσες απολέσει τη ζωή αυτού ένα και νεμού, θέλει να βρει αυτή. Και αν θέλεις να σώσεις τη ζωή σου, πρέπει να την απολέσεις. Πρέπει να θανατώσεις
να σταυρώσεις τα πάθη σου και τις επιθυμίες σου στο σταυρό του Γολγοθά. Να σταυρώσεις, Γιώργο, το Γιώργο επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να μη ζω εγώ, αλλά Χριστός να ζει εν εμήν. Αμήν, αδερφοί. Ο Χριστός να ζει μέσα μας. Η Βασιλεία των Ουρανών να ζει μέσα μας. Η ζωή η αιώνια να ζει μέσα μας. Η παρουσία του Θεού να είναι πάντοτε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα να πάρουμε στερεά απόφαση. Θα ανέβουμε, Κύριε, στο όρο, στο Άγιο. Θέλουμε να δούμε τη δόξα Σου, Κύριε. Θέλουμε να ανατείλει μέσα στη δική μας ζωή ο ήλιος της δικαιοσύνης. Θέλω να γίνω χαρούμενος, Κύριε. Δεν είμαι χαρούμενος, αλλά θέλω να έχω χαρά αυτό το βραδινό. Θέλω να έχω ελπίδα μέσα στην καρδιά μου. Πολλές φορές μας το είπε ο Κύριος. Μη χάνουμε, αδελφοί, την ελπίδα μας αυτή τη νύχτα. Αλλά να στερεωθούμε κοντά στον Κύριο, να πιάσουμε το ματωμένο του χέρι του Χριστού και να πάρουμε δύναμη, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού θα μας δώσει δύναμη, αμήν, και θα μας δώσει ζωή. Το αίμα του Ιησού Χριστού θα μας δώσει παρηγοριά και ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε. Επειδή τι ωφελείται στον άνθρωπο αν όλο τον κόσμο κερδίσει και την ψυχή αυτού δυσμειωθεί, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος σε ανταλλαγή της ψυχής αυτού? Και αν όλο τον κόσμο κερδίσεις και αν κατορθώσεις πολλά πράγματα μέσα στη ζωή σου και ζημιωθείς την ψυχή σου, τι θα σε ωφελήσει? Ποιο είναι το κέρδος σου? Εάν δεν ακολουθείς τον Χριστό με όλη την καρδιά σου, αν δεν έχεις γνωρίσει ποιος είναι αυτός που σε κάλεσε, αν δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι αυτός σου έδωσε την πρόσκληση της ζωής της αιωνίου, αν δεν εννοείς το θέλημά Του, ποιο είναι μέσα στη ζωή σου, ότι πρέπει να περπατήσεις στον οδό του αγιασμού και της καθαρότητος. Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος και είναι ο δρόμος που πρέπει να περπατήσω, να γίνω Άγιος, καθαρός. Να αλλάξει η ζωή μου, να αλλάξει η ψυχή μου, να αλλάξουν οι συνήθειες οι πνευματικές μου. Να μην έρχομαι στην προσευχή και να μην δοξάζω τον Κύριο, αλλά να έρχομαι στην προσευχή και να υψώνω δοξολογία σε Αυτόν που με αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προχθές την Κυριακή το βράδυ είπαμε με την νεολαία, τα μαρτυράμε εμείς όλα εδώ, είπαμε με την νεολαία να μην κάνουμε μάθημα, είπαμε τον αδελφό τον Σπύρο, να κάνουμε προσευχή, γιατί νιώθαμε ότι κάτι λείπει. Και αυτό το κάτι μόνο στα γόνατα και στην προσευχή καταλαβαίναμε ότι μπορούμε να το πάρουμε. Πολλές φορές γονατίζουμε, πολλές φορές πάμε στον Κύριο, αλλά κάποιες φορές είναι πιο ιδιαίτερες. Και πήγαμε στο σπίτι του αδελφού μας του Σπύρου, μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά, ένας πάνω στον άλλον, στριμωγμένοι, σαν τα κάρβουνα γύρω ένα δίπλα στο άλλο, ανάψαν τα κάρβουνα, άρχισαν να δοξάζουμε τον Κύριο, άρχισε να μας μιλάει ο Χριστός, άρχισε να έρχεται η παρουσία του Θεού, άρχισαν να βγαίνουν δάκρυα, όχι πόνους, αλλά δάκρυα ευγνωμοσύνης, γιατί μας επισκέφτηκε ο Χριστός. Αυτό έχουμε ανάγκη, να μας επισκεφτεί ο Χριστός. Αυτό είναι που λείπει από τη ζωή σου, να σε επισκεφτεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μπορείς να πεις αμήν μέσα στην καρδιά σου. Μόνο εσύ, Κύριε, όταν έρθεις τα πάντα θα ομορφύνουν στη ζωή μου. Μόνο όταν έρθεις εσύ, Κύριε, θα φύγει η ολιγοπιστία. Μόνο όταν έρθεις εσύ, Χριστέ μου, τα δάκρυα δεν θα είναι δάκρυα πόνου, αλλά θα είναι δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης. Μόνο όταν στείλεις εσύ το λόγο σου σε μένα, θα έρθει μέσα στη ζωή μου η γλυκιά παρουσία σου, θα αλλάξουν τα πάντα. Θα γίνουν τα πάντα νέα και δύναται ο Χριστός να κάνει τα πάντα νέα για σένα. Φώναξέ Τον, ζήτησέ Τον, επικαλού το όνομα του Κυρίου όσο δύναται, όσο δύνασαι, γιατί θα έρθει ώρα που δεν θα μπορείς να επικαλεστείς το υπερπάνω όνομα. Σήμερα που μπορούμε όλοι μαζί με μια φωνή να φωνάξουμε Χριστέ μου, ανήκουμε σε σένα, Χριστέ μου, σε σένα επικαλεστείς. Καλούμεθα, γιατί γνωρίσαμε ότι εσύ όταν έρθεις μέσα στη δική μας ζωή θα μας δώσεις χαρά και ελπίδα, θα ανοίξεις θύρα μεγάλη και ενεργητική για μας, θα μας φέρεις μέσα στη δική σου παρουσία και θα παίρνουμε το άρωμα το δικό σου και θα οσμήσουμε το άρωμά σου, Κύριε, και θα είμαστε πάντοτε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Φώναξε σήμερα στο Χριστό.
Πες Χριστέ μου μέσα την καρδιά σου. Μη διστάζεις. Χριστέ μου, σε σένα ανήκω. Χριστέ μου, σε σένα επιζητώ. Εσένα επιπωθώ. Δεν θέλω να κερδίσω τίποτα από τον κόσμο. Γιατί ό,τι και αν κέρδισα από τον κόσμο ήταν ζημιά για μένα. Γιατί μου κρύψανε τη βασιλεία των ουρανών. Ήρθανε ό,τι κέρδισα από τον κόσμο. Ήτανε μαύρα σύννεφα στο δρόμο μου για τον ουρανό. Έλα Κύριε, πνεύσε τον άνεμο του Πνεύματός Σου, του Αγίου μέσα στη δική μου ζωή. Έλα Κύριε και δώσε μου πάλι στερεά, κάνε πάλι στερεά τα βήματά μου κοντά Σου. Να μην περπατάω σε ολισθηρούς τόπους, να μην ξεκλίνω δεξιά και αριστερά, μην αλλάζω την πορεία μου, αλλά να είμαι ευθυγραμμισμένος, να περπατάω πίσω από τα ίχνη των ποδών Σου Κύριε. Να περπατάω ακριβώς πίσω από τα δικά Σου βήματα. Και τότε θα λέω Κύριε, Κύριε και θα ακούσεις εμένα. Τότε θα επικαλούμε και Εσύ θα έρχεσαι και θα φέρνεις το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχω μια πίστη μέσα στην καρδιά μου ότι θα συναντήσουμε τον Κύριο. Έχω μια πίστη μέσα στην καρδιά μου ότι θα δω την ωραιότητα του Βασιλέα, το Βασιλέο. Έχω μια πίστη στην καρδιά μου ότι εκείνη την ημέρα όλους εμάς, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, μας προσμένει ο Βασιλιάς το Βασιλέον, ο ένδοξος Θεός. Δεν μας κάλεσε κανένας άνθρωπος, αλλά μας κάλεσε ο Θεός των Θεών, ο Βασιλιάς το Βασιλέον. Γι' αυτό να χαιρόμαστε. Και αν δεν έχουν γίνει πράγματα ακόμα στη ζωή μας και αν δεν έχει απαντήσει ακόμα ο Θεός, θα έρθει η ώρα. Εργάζεται ένα έργο ο Θεός στη δική σου ζωή και στη δική σου ψυχή. Εργάζεται την υπομονή. Γιατί έχουμε χρεια της υπομονής για να σώσουμε την ψυχή μας. Εργάζεται έργο τέλειο ο Κύριος στη ζωή σου. Και με τα συμβάντα που συμβαίνουν σε σένα, ο Κύριος εργάζεται το δικό του έργο μέσα στη δική σου ζωή. Γι' αυτό μη λες, Κύριε με ξέχασες, Κύριε με λησμόνησες, Κύριε δεν μου μιλάς, Κύριε δεν μου απαντάς. Περίμενε, γιατί ο Κύριος θα αποστείλει τη φωνή Του προς εσένα. Και η φωνή του Κυρίου είναι σαν φωνή υδάτων πολλών, ε. Η φωνή του Κυρίου είναι κρατεά, είναι ισχυρή. Και σε όποιον την αποστέλει γίνεται το αγαθό αποτέλεσμα μέσα στη δική του ζωή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδόσεις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αλήθεια σας λέγω ότι είναι τινές εδώ των εισταμένων, ή τινές δεν θέλουν συγγευτεί θάνατο έως σου η δόση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων τη βασιλεία αυτού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται ο Χριστός. Έρχεται ο Κύριος. Ιδού έρχομαι ταχαίως και η νύφη και το πνεύμα λέγουσι ερχού Κύριε. Και αυτό να λέμε μέσα την καρδιά μας. Και μην λες παράπονα και μην βγάζεις πικρίες μέσα την καρδιά σου. Μην αφήνεις ρίζες πικρίες να αναφύουσαι μέσα στην ψυχή σου και στην καρδιά σου. Γιατί αυτές θα μολύνουν πολλούς. Αυτό το βραδινό, ό,τι βλέπεις μέσα στην καρδιά σου βρώμικο, να πας και να στο καθαρίσει ο Ιησούς Χριστός. Το αίμα του αρνίου, του εσφαγμένου, ρέει αυτή την ώρα και πλένει όλους εμάς και λευκαίνει τα ημάτια όλων εμάς. Ημών, ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας περιμένει ο Κύριος να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών λευκοφορεμένοι, άγιοι και καθαροί, γιατί προσδιόρισε προκαταβολής κόσμου η μέρα που θα μας συναντήσει ο Κύριος. Και αυτή είναι η μέρα που περιμένουμε, την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Δεν περιμένω να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, μπαίνουν άνθρωποι στο ταξί και όλο μουρμούρα και γκρίνια είναι και κατήφια και απελπισία. Δεν μπήκε τον τελευταίο καιρό κανένας μέσα στο ταξί χαρούμενος. Όλοι απελπισμένοι μπαίνουν. Και μόλις τους μιλάω εγώ με χαρά, μου λένε πού τη βρήκες εσύ της χαρά.
έχω ένα πρόσωπο, του λέω, που όταν το επικαλεστείς και το φωνάξεις θα σου δώσει χαρά. Μου λέει, ποιος είναι? Μου λέει, να πάω να τον βρω. Δεν χρειάζεται να πας, θα τον φωνάξεις και θα έρθει αυτός σε σένα. Πες, Χριστέ μου, έλα κοντά μου. Μου λέει, δεν είσαι καλά. Φώναξε εσύ και θα δεις αν είμαι εγώ καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα όλοι να φωνάξουμε τον Ιησού Χριστό. Γνωρίζουμε ποιον πιστέψαμε. Μας αγαπάει ο δυνατός. Νοιάζεται για μας. Ενδιαφέρεται για μας. Δεν μας εγκατέλειψε. Δεν μας άφησε ορφανούς. Είναι ανάμεσά μας ο Κύριος. Είναι πλησίον μας ο ισχυρός, ο αιώνιος Θεός. Αλληλούια. Επικαλού τον Κύριο. Μη διστάζεις. Πάλι στον Χριστό θα φωνάξω. Πάλι τον Χριστό θα φωνάξουμε. Δεν έχουμε αλλού να αναποθέσουμε την ελπίδα μας. Δεν έχουμε αλλού να αναποθέσουμε τα βαριά μας φορτία. Δεν έχουμε αλλού να πάμε και να πούμε, Κύριε, κάνε παιδιάδα τα βουνά που έχουν υψωθεί μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαλυθούν, λέει, τα όρια καθώς θα έρθει. Ήθε, λέει, Θεέ, να ερχόσουν και τα όρια θα διαλύονται. Αυτό τον ύμνο δεν ψέλνουμε, το λέει και στον Ισαΐα, νομίζω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα τα βουνά θα διαλυθούν καθώς θα επικαλεστείς τον Κύριο. Και δεν θα πάψουμε. Αμήν, αδερφοί. Δεν θα πάψεις να φωνάζεις και να κράζεις αυτόν. Και ήθε ο Θεός να κατευθύνει τις καρδιές μας στην αγάπη Του. Ήρθε ο Θεός να βάλει την προσκαρτέρηση μέσα στην καρδιά μας για τον ερχομό Του. Ήρθε ο Κύριος να μας βρει όλους με τις λαμπάδες μας αναμένες, όχι τρεμοσβήνοντες, όχι χλιαρούς, όχι ολιγόπιστους, όχι ξεχασμένους και αφηρημένους μέσα στο δρόμο μας για τον ουρανό, αλλά τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα και έτοιμοι να πιάσουμε τα μηνύματα από τον ουρανό. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα και θα ακουστεί η σάλπιγγα, η Εκκλησία θα γνωρίζει, γιατί θα της έχει δώσει την πληροφόρηση το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς γνωρίσαμε και θα συνεχίζουμε να γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Θα συνεχίζουμε να μας αποκαλύπτει ο Πατέρας μας ο ουράνιος μέχρι τον ερχομό του Κυρίου, θα συνεχίζει να μας αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό. Και εκεί στους αιώνες των αιώνων αυτό θα κάνει το έργο Πατέρας, θα μας αποκαλύπτει τον εαυτό Του αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχω χαρά. Έχεις χαρά? Έχω χαρά. Δεν θα πάψω, Κύριε, να σε επικαλούμε. Απόψε το κατάλαβα, το έλεγα στον πελάτη στο ταξί, αλλά τώρα που σας το είπα εσάς το κατάλαβα. Δεν θα πάψω ποτέ να σε επικαλούμε, Κύριε. Γιατί είσαι το πιο γλυκό όνομα. Το πιο γλυκό όνομα έχει δοθεί σε εμάς. Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Και θυμάμαι, αδερφοί, μπορώ να σας το έχω ξαναπεί, όταν πέθανε ο πατέρας μου, του λέω, πατέρα, του λέω, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός. Και με κοιτάει, ενώ ήταν πολύ χάλια και κατεβιβλημένος, ανοίγει τα μάτια του πιο πολύ, με ξανακοιτάει και με συνείδηση μου λέει, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός μου. Αμήν, αδελφοί. Αυτός είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Δεν θα πάψουμε να Τον λατρεύουμε. Δεν θα πάψουμε να Τον υψώνουμε μέσα στη ζωή μας. Δεν θα πάψουμε να λέμε για τα μεγαλεία που κάνει ο δυνατός μέσα στη δική μας ζωή. Για τη χαρά την ανεκλάλητη που δίνει σε μας. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, πάντοτε να χαιρόμαστε. Πώς μπορούμε να χαιρόμαστε πάντοτε? Μόνο όταν επικαλούμεθα το όνομα του Ιησού Χριστού, πάντοτε θα έχουμε χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενος απόψε, δεν ξέρω γιατί, αλλά ο Κύριος ξέρει. Και να σας πω και κάτι, τώρα που μου συνέβη εδώ όπως σας μίλαγα, δεν με πονάει καθόλου το πόδι μου ή τη μέση μου. Ήθελε να κρατήσει και όταν κατέβω κάτω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αψάλουμε τον ύμνο 182.